Όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε γιατί θα δοθεί επίδομα θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πέλετ, ξύλα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Θα δοθεί επίδομα θέρμανσης και για όσους έχουν ξεπαστρέψει τον καυστήρα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και ζουν με το ρεύμα. Με κλιματισμό, γεννήτριες. Θα μας τα πούνε αυτές τις αδειλή θερμότητας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Χριστοδουλίδης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια. Θα έρθει να γίνουν ανακοινώσεις επίσημα μέσα στην εβδομάδα από το Υπουργείο Ενέργειας. Τα κριτήρια για να μπει κάποιος για τη θέρμανση στο ρεύμα. Διευρύνεται λοιπόν. Mm-hmm. Ένας άγαμος έως 16.000 ευρώ θα είναι μέσα. Ένας έγαμος με 24.000 ευρώ. Έγαμος με ένα παιδί 29.000 ευρώ. Έγαμος με δύο παιδιά 33.000 ευρώ. Έγαμος με τρία παιδιά 39.000 ευρώ. Συμπέρασμα, αναγνωρίστε τα παιδιά σας. Δεύτερο, όχι, γελάει. Πάντως και με παιδί, εγώ θα το πω και θα φανώ κακή. Ναι. Βέβαια, τι? Χαμηλό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Ναι, γιατί δεν πιάνει πολλούς που φεύγουν λίγο από αυτό το όριο. Γι' αυτό. Πολλούς που δουλεύουν ως ζευγάρι και είναι πάνω από αυτό το όριο, δεν τους πιάνει. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα κριτήρια για όλους όσοι βρίσκονται και στο ρεύμα. Και επίσης, αυτό που μαθαίνουμε και θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα με τον κ. Χριστοδουλή είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ΤΑΦΚΑΠΑ, ο παλιός ΤΑΦΚΑΠΑ. Εδώ πέρα είναι και το κώδικας για ρεύμα, έτσι. Έτσι. Ναι. Αυτό πώς θα γίνει, πώς θα υπολογίζεται η θερμοκρασία της περιοχής και το πόσο διάστημα θα έχει. Θα βάζεις θερμόμετρο να δεις αν έχει πυρετό. Δεν είναι λίγο περίεργο δηλαδή, πώς θα το κάνουμε και αυτό. Θα μας το πει ο ειδικός. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής, ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για τις κατοικίες και για το ρεύμα. Και όχι μόνο για το ρεύμα και για όλες τις υπόλοιπες μορφές. Πώς θα γίνει αυτό, όντως, είναι το ερώτημα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εγώ μένω στο Διόνυσο. Είμαι στη Β' κλιματική ζώνη και είμαι ακριβώς στην ίδια κλιματική ζώνη του Δήμου Αθηναίων. Έχουν τις ίδιες. Όχι, βέβαια. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι είναι άδικο. Είναι αυτό, άδικο. Δηλαδή, εγώ επιδοτούμε με το ίδιο όπως θα ήταν κάποιος, ας πούμε, στην Κοζάνη, για παράδειγμα, που είναι γάμα κλιματική ζώνη. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, σωστό είναι το μέτρο αυτό ότι θα πρέπει όχι μόνο με την ευρύτερη περιοχή των νομών, αλλά και σε κάθε νομό, ξέρετε, τα νότια προάστια έχουν άλλες θερμοκρασίες το χειμώνα και άλλο το καλοκαίρι. Ναι. Τα βόρεια προάστια μπορεί να έχουν και πέντε. Παλεύουμε για να ανέβουμε ζώνη, να ξέρεις. Θα λέμε, κατεβάστε λίγο πιο κάτω το όριο. Δηλαδή, όταν έχει 40 βαθμούς η Βούλα, για παράδειγμα, ο Διόνυσος έχει 33-34 βαθμούς. Το επίδομα θα είναι από τα 300 ευρώ μέχρι 800, από 150, αν μου επιτρέπετε, μέχρι 800, έτσι δεν είναι? Ναι, με διευρυμένη βέβαια την κλίμακα, δηλαδή θα μπορούν περισσότεροι να λάβουν αυτό το επίδομα θέρμανση. Να ρωτήσω κάτι. Στα τιμολόγια πετρελαίου τα καταθέτουμε τιμολόγια και παίρνουμε την επιστροφή. Φυσικό αέριο το λογαριασμό και στο ρεύμα το λογαριασμό θα δίνουμε? Κάπως έτσι θα γίνει? Ναι, προσέξτε λίγο εδώ. Ναι. Δεν μπορούμε να καταλάβει κάποιος αν εγώ στην κατανάλωση τη μηνιαία οι 500 κιλοβατόρες προέρχονται από τη θέρμανση ή... Πού να το ξέρει. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις ψηφιακό μετρητή, πράγμα που δεν έχουμε. Άρα αυτό το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει και είναι να το δούμε τις επόμενες μέρες. Το συζητάνε δύο-τρία χρόνια το συζητάνε. Ναι. Πέρα από την εγκατάσταση των ψηφιακών μετρητών που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και θα γίνει φαντάζομαι, είναι ότι θα βάλουν έναν αλγόριθμο, μια φόρμα που θα πούνε ότι για οικιακές συσκευές ο μέσος όρος είναι τόσες κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουν μια εκτείναξη στο νοικοκυριό, είναι λόγω της θέρμανσης. Άρα, εγώ για να καταλάβω, για να ακούνε και να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας, από φέτος θα αλλάξουν οι ζώνες. Δηλαδή, ναι. από τη φετινή χρονιά θα ισχύσει αυτό με το χειμώνα. Έτσι έχει πει ο κύριος Σκυλακάκης. Και μάλιστα έχει πει ότι αυτό θα συμπεριληφθεί και στο πρόγραμμα που τρέχει το καινούριο, το εξοικονομώ κατοίκων. Ναι. Η Ελλάδα χωρίζεται σε 4 κλιματικές ζώνες. Α, Β, Γ, Δ, η Βόρειος Ελλάδα, η Κεντρική, η Νότιος και τα άλλα. Τώρα θα πηγαίνουμε και ανανομώ. Γιατί? Δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες ψύξης, θέρμανσης. Σωστό. Αυτό θα το κάνουμε, θα το δούμε βέβαια. Έχετε ρόλο εσείς οι ενεργειακοί επιθεωρητές. Γιατί θα πρέπει να προτείνετε τόσο στις υπάρχουσες κατοικίες όσο και στις νεόδμητες οικοδομές, εάν θα θερμαθεί τελικά το σπίτι με την αντλία θερμότητας που όλοι πηγαίνουν προς τα εκεί σιγά σιγά. Και είναι καλά έτσι. Κάνουν και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνει. Η Ευρώπη το έχει κάνει εδώ και μια εξαετία, εφταετία. Δηλαδή πετάνε τους καυστήρες πετρελαίου, ακόμα και φυσικού αερίου μετά την ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το πρέπον το διάστημα που ζούμε. Είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος θέρμανσης από πλευράς κόστους λειτουργίας. Ναι. Μπορεί σε ένα τυπικό διαμέρισμα 100 τετραγωνικών
αν βάλουμε μια αντλία θερμόσταση, να τη συνδέσουμε με τα καλοριφέρ, τα υφιστάμενα του σπιτιού μας, να τη βάλουμε έξω στο μπαλκόνι, κοστίζει περίπου 4,5 χιλιάρικα και μαζί με την εργασία τοποθέτησης γύρω στα 6 χιλιάρικα. Κάνουμε απόσβεση σε 6 έχουμε χρόνια. Έχουμε λίγο μπερδευτεί, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε αλλαγές. Λέγαμε για το φυσικό αέριο. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσοι είχαμε βάλει φυσικό αέριο, ψαχνόμασταν. Θέλω να πω ότι σκέφτεται ο άλλος να δώσει όλα αυτά τα χρήματα. Και αν υπάρξει μεταβολή γύρω από αυτό, γιατί να μην μείνω σε ένα σταθερό τρόπο θέρμανση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Και ανάλογα με τις συνθήκες, να ξέρω ότι μια χρονιά θα πληρώσω, την άλλη χρονιά δεν θα πληρώσω. Σε αυτό έχετε δίκιο. Όμως, ακόμα και προ-κρίσης και κατά τη διάρκεια της κρίσης, η αντλία θερμότητας ήταν πάντα πιο φθηνή. Ακόμα και στα χρόνια που δεν είχαμε την κρίση, η αντλία θερμότητας ήταν κατά 50 έως 65% φθηνότερη από τους καυστήρες. Σήμερα που μιλάμε, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει γύρω στο 1,35 ευρώ, ας πούμε, το λίτρο. Θέλει ένα νοικοκυριό, αυτό που σας είπα, τα 100 τετραγωνικά που διαμένουν 4 μέλη, γύρω στα 202 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο. Αντίστοιχα, θέλει γύρω στα 142 ευρώ για φυσικό αέριο με 9 λεπτά τη θερμική κιλοβατόρα. Αφήστε τα ξύλα έξω που ρηπαίνουν. Και για την αντλία 96 ευρώ. Δηλαδή, βλέπετε τεράστια διαφορά. Μπορεί να κάνει μέσα στο χρόνο, σε 2 χρόνια κάνει απόσβεση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταρχήν. Η απόδοση είναι εξίσου καλή. Γι' αυτό φέρνουν το μέτρο να θερμαθεί με ηλεκτρισμό, έτσι. Γι' αυτό το φέρνουν εκεί. Βέβαια, όχι, δεν είναι γι' αυτό. Δεν είναι για την αντλία θερμότητα, είναι για τα ηλεκτρικά σώματα. Ηλεκτρικές όμπες, ηλεκτρικές θερμάστες. Εκεί έχει μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή, το ίδιο σπίτι για να θερμανθεί θέλει 288 ευρώ με ηλεκτρικά σώματα, ηλεκτρικά καλοριφέρ εννοώ. Ενώ με αντλία θερμότητας είναι εντελώς διαφορετικό τρόπος και η τεχνολογία. Να δούμε λίγο και τα κλιματιστικά. Δεν έχει να κάνει η επιδότηση αυτή η μείωση. Ναι. Να δούμε λίγο και τα κλιματιστικά. Ναι. Και σε συνδυασμό με το θέμα που βγάλαμε την Παρασκευή ή την Πέμπτη, σε ό,τι αφορά στο ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους ρήπους, για το περιβάλλον, για τον άνθρακα από τα κλιματιστικά, αν δεν είναι καλής ποιότητας τα κλιματιστικά. Από το 2000... Και το κόστος να μας πείτε το κλιματιστικό. Για αυτή την τυπική κατοικία που θέλω, ένα 18 στο σαλόνι και 2 εννιάρια για τις 2 κρεβατοκάμαρες. Ναι. Εάν το κλιματιστικό είναι inverter ενεργειακής κλάσης α++, θα μας κοστίσει το μήνα... μισό λεπτό, θα μας στοιχήσει το μήνα 147 ευρώ, λίγο παραπάνω από το φυσικό αέριο, λίγο παραπάνω. Διότι τα νέα κλιματιστικά, τα τελευταίας τεχνολογίας, αυτά που λέμε inverter και είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχουν πολύ υψηλό βαθμό, δηλαδή δίνεις 1 κιλοβάτ ρεύμα και παίρνεις 4 κιλοβάτ θέρμανση. Ναι, παλιά δεν γινόταν αυτό. Δεν... Πριν 15-20 χρόνια έδινες 1 κιλοβάτ ρεύμα και παίρνεις 1,5. Με το που το έβαζες, ξεκίνησε να λειτουργεί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό θα η αντλία θερμότητας, ακόμα και να διπλασιαστεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας που σήμερα την υπολόγισα στα 20 λεπτά. Και ξέρετε, από 1η Ιανουαρίου σταματάνε οι οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις στο ρεύμα. Βέβαια, τώρα ο κύριος Κυλακάκης είπε θα εξαρτηθεί και το πώς θα εξελιχθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιατί μπορεί να έχουμε... Αυτό κρατάει χρήματα το Υπουργείο, να δούμε πότε θα τα διαθέσει. Πάντως, θα τα ξαναπούμε μόλις γίνουν οι ανακοινώσεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ό,τι και να λέμε, το σύστημα είναι άδικο. Γιατί 2000-2001 θυμόμαστε τι έγινε στην Νότια Ελλάδα με τα χιόνια και με τα κρύα. Στη Βόρεια Ελλάδα ναι, καλά, αλλά εδώ θυμάσαι που κλείσαμε. Ναι. Επιδοτήθηκε κάποιος που έγινε μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση. Όχι. Καλώς είναι ο ΤΑΦΚΑΠΑ, πρέπει να είναι και βέλτιστος. Κύριε Χριστοβουλίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.